Καλησπέρα σας. Προστρέχουμε σε εσάς κάθε φορά που τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ξέρετε πολύ καλά το τι γίνεται στην υγεία. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που αφορά το νοσοκομείο σας. Το άλλο ζήτημα είναι το γενικό. Και να ξεκινήσουμε λίγο από το γενικό, γιατί παραδέχθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Πάμε σε τρίμηνες συμβάσεις. Θα το λύσουμε το πρόβλημα έτσι? Τα σωματεία εργαζομένων στην Κρήτη, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά όχι μόνο στο Βενιζέλιο, στο οποίο πραγματικά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, τα πράγματα δεν είναι καλά σε όλη την Κρήτη. Το νοσοκομείο του Ρεθύμνου είναι ένα βήμα πριν να βάλει λουκέτο, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας επίσης, στο Παγνί υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό και οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων της Κρήτης έχουν κάνει επανειλημμένα κινητοποίησεις και τα σωματεία εργαζομένων και οι ενώσεις των γιατρών στην Κρήτη. Και άρα το να έρχεται μετά από τόσο καιρό ο νέος Υπουργός Υγείας για να παραδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα, λες και υπήρξε ερώτημα για το αν υπάρχει πρόβλημα, και για να μας πει ότι αυτό που θα κάνει θα είναι να φέρει ιδιώτες γιατρούς μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, στην προκειμένη στο Βενιζέλιο, καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μας ικανοποιεί. Αυτό που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και οι ενώσεις των γιατρών στην Κρήτη και οι υπόλοιποι συνάδελφοι υγειονομικοί της Κρήτης και όχι μόνο, είναι προσλήψεις μόνιμων γιατρών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ωραία, πώς ικανοποιείται αυτό με τα πλοκάκια των 3 μηνών? Από τη μία λοιπόν δεν έχουμε λεφτά για να προσλάβουμε γιατρούς ή δεν έχουμε λεφτά για να φτιάξουμε τα νοσοκομεία που ρημάζουν. Από την άλλη κάνουμε συμβάσεις σε ανθρώπους που έρχονται λίγο σαν αναλυσπιστές με πολλά λεφτά για γραμματιακή υποστήριξη. Δεν υποβαθμίζω το έργο τους, αλλά τα 2-300 στην Ελλάδα του σήμερα και απευθείας αναθέσεις είναι πολλά. Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι εδώ, γιατί υπάρχει μάλλον μία παρεξήγηση. Αυτό που καταγγείλαμε σαν σωματείο εργαζομένων στο Ασκληπείο, του οποίου τυχάνει να είναι πρόεδρος εδώ και 10 χρόνια, δεν είναι ότι προσλήφθηκαν 3 γραμματείς η καθεμία με 2-300 το μήνα. Ναι. Είναι ότι έγινε απευθείας ανάθεση σε μία εργολαβική εταιρεία για να φέρουν 3 γραμματείς για 2 μήνες, και αυτή η ανάθεση, το τίμημα της σύμβασης αυτής, το ύψος της σύμβασης αυτής είναι 17 χιλιάρικα. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι ενοικιαζόμενες γραμματείς δεν πρόκειται να πάρουν τα 2.800. Είναι συναδέλφισες. Βέβαια. Έρχονται με το βασικό μισθό να πληρωθούν ψίχουλα σε ομοιρία, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε για μία δίμηνη σύμβαση, έτσι, η οποία θα γίνει 2 συν 2 μήνες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό το πράγμα συζητάμε. Τα πολλά λεφτά τα παίρνει προφανώς ο εργολάβος. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος που και στη μία περίπτωση του Βενιζελίου και στην άλλη περίπτωση του Ασκληπίου και παντού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σας διαβεβαιώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα να ταΐσει με υπερκέρδη τους ιδιώτες, είτε πρόκειται για εργολάβους, είτε πρόκειται για επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν αυτό. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα όμως να ενισχύσουν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας με μόνιμο προσωπικό. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου στην ουσία επιβεβαιώνει την καταγγελία σας. Απλά λέει ότι είναι όλες οι νόμιμες αποδοχές, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα λοιπά στο τελικό ποσό, και ότι αυτός που έχει προκριθεί και πήρε τον διαγωνισμό είναι αυτός που έπρεπε να πάρει τον διαγωνισμό, γιατί έδωσε την καλύτερη προσφορά. Δεν δηλαδή έγινε διαγωνισμός. Ναι. Δεν έγινε διαγωνισμός. Όχι τον διαγωνισμό, τη δουλειά, την απευθείας ανάθεση. Ναι, και μάλιστα η ανακοίνωση της διοίκησης του Ασκληπίου δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι απαντάει στα ζητήματα που θέτουμε. Για παράδειγμα, λέει η διοίκηση του Ασκληπίου ότι προκρίθηκε η συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία. Μία παρένθεση, εδώ πέρα ανεβάζεται ένα τμήμα της ανακοίνωσης που λέει ότι εξυπηρετούμε το σωματείο συγκεκριμένους σκοπούς, ναι, 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 εδόλιους σκοπούς,
τι σκοπούς εξυπηρετούμε. Η ανακοίνωση που βγήκε ήταν ομόφωνη και ξέρετε, είναι ένα σωματείο που έχει την τιμή στο διοικητικό του συμβούλιο να εκπροσωπούνται διαφορετικές συνδικαλιστικές παρατάξεις με τελείως άλλες απόψεις για το πώς πρέπει να λειτουργεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι. Και ήταν ομόφωνη η ανακοίνωση αυτή. Ποιοι είναι οι δόλοι, οι σκοποί, θα μπορούσε να μας τους πει η διοίκηση. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όσο δόλοι και να είναι η δική σας σκοπή, εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά περίεργο, βλέποντας και την ανακοίνωση τώρα που περνάει από τις οθόνες μας, εξαιρετικά περίεργο το να δίνονται σε απευθείας ανάθεση τόσα λεφτά ξαφνικά για δύο θέσεις. Και ξαναλέω, το ζήτημά μου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το ζήτημά μας δεν είναι οι δύο εργαζόμενοι που βρήκαν δουλειά. Το ζήτημά μας είναι πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Δουλειά για 4 μήνες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αναδεικνύουμε 2 ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι τον μήνα Αύγουστο ναι. ανακαλύπτει η διοίκηση ότι λείπουν γραμματείς και τρέχει να καλύψει το κενό σε ένα νοσοκομείο που λείπουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, που λείπουν γιατροί, που λείπει μεγάλο κομμάτι του διοικητικού προσωπικού και δεν έτρεξε να καλύψει το κενό. Υπάρχουν, δείξατε στην αρχή στο ρεπορτάζ, το καινούριο κτίριο που λειτουργεί μόνο κατά το ίμιση του ασκλητήριου, ναι. το λεγόμενο παλιό σταθμάτιο. Και έχει πολύ διαφημιστεί κιόλας. Λειτουργούν τα επίγοντα, βεβαίως, αλλά δεν μας λένε η διοίκηση ότι ο πάνω όροφος με εξοπλισμένα κρεβάτια και θαλάμους νοσηλευτικούς είναι κλειστός, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τον λειτουργήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα στο μήνα Αύγουστο αποφάσισαν ότι κάνουν απευθείας ανάθεση. Από πουθενά δεν προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε ότι ρωτήθηκαν και άλλες εργολαβικές εταιρείες. Αλήθεια, ρωτήθηκαν και τους φάνηκαν λίγα τα λεφτά και γι' αυτό δεν δώσανε και αυτή προσφορά. Το πρώτο είναι Μάλιστα. αυτό. Το δεύτερο, το οποίο δεν απαντάει αυτή η ανακοίνωση, είναι ποιοι είναι οι... γιατί προτιμάει αντί να προκυρήσονται θέσεις μόνιμων γραμματέων στην προκειμένη περίπτωση να γίνεται απευθείας ανάθεση για να και να τα παίρνουν κάποιοι εργολάβοι και να μην τα παίρνουν γιατί αυτό καταλαβαίνουν οι συναδελφοί μας ότι συμβαίνει όχι μόνο στο ασκληπείο της Βούλας παντού. Σε όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας παντού. Μάλιστα. Κυρία Τωσονίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Είναι δεδομένο ότι τα προβλήματα δεν σταματάνε και όλο γίνονται και πιο δύσκολα στην υγεία. Θα δούμε, θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας για να δούμε την επόμενη φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν σταματάει όλο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,